Φίλες και φίλοι, στην σημερινή μας εκπομπή, όπως καταλάβατε και από τα πλάνα που μόλις προηγήθηκαν, έχουμε έρθει στο Διαγνωστικό Κέντρο Βιοπρόληψη, σε ένα σύγχρονο εργαστήριο. Θα γνωρίσουμε καλύτερα τη βιοπαθολόγο, την κυρία Ιωάννα Ράλη, και θα πάρουμε και χρήσιμες συμβουλές. Κύριε Ράλη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που μας υποδέχεστε στον χώρο σας. Θα μάθουμε περισσότερα πράγματα για εσάς. Έχετε πάρα πολλά χρόνια βέβαια. Και στο συγκεκριμένο χώρο και στην Πάτρα και στα δύο κέντρα που έχετε ανοίξει, ο κόσμος σας γνωρίζει. Ήθελα λίγο να μάθουμε, ξεκινώντας, ποιο ήταν το έναυσμα για εσάς, καταρχάς, να μπείτε στον χώρο της ιατρικής και να ασχοληθείτε και να πείτε: θέλω να γίνω γιατρός. Από πολύ νωρίς είχα κλείσει στις θετικές επιστήμες και ήθελα να ακολουθήσω το επάγγελμα της ιατρικής. Η αλήθεια είναι ότι είχα γοητευτεί από το μικρό κόσμο της βιολογίας. Και για μένα, να σας πω την αλήθεια, θεωρώ ότι η ιατρική είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επιστήμη. Και γιατί η βιοπαθολογία συγκεκριμένα, γιατί επιλέγετε βιοπαθολογία? Διότι έχει μια ιδιαίτερη γοητεία το εργαστήριο. Ασχολείσαι με πάρα πολύ μεγάλη γκάμα πραγμάτων και το θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Τώρα, βέβαια, η βιοπαθολογία είναι στην πραγματικότητα μια προσθήκη στην επιστήμη της μικροβιολογίας, που σήμερα παίζει σημαντικό ρόλο στην προληπτική ιατρική. Έτσι είναι. Όντως, η βιοπαθολογία είναι μια προσθήκη στην επιστήμη της μικροβιολογίας, η οποία ασχολείται με τη μελέτη των βιολογικών υγρών, με στόχο την διάγνωση και την παρακολούθηση διαφόρων προβλημάτων και νόσων. Πόσα χρόνια είσαι στην Πάτρα, δραστηριοποιείσαι στην Πάτρα? Στην Πάτρα δραστηριοποιούμε επαγγελματικά από το 2006, ανοίγοντας το πρώτο διαγνωστικό εργαστήριο της βιοπρόληψης στο κέντρο της πόλης. Και στη συνέχεια, πότε ακολούθησε το δεύτερο? Το δεύτερο ήρθε 10 χρόνια μετά. Ουσιαστικά έχουμε 6 μήνες λειτουργίας και βρίσκεται στα Δεμένικα Πατρών. Εδώ θα ήθελα να σας πω ότι τα εργαστήρια της βιοπρόληψης καλύπτουν όλες τις εξετάσεις. Είναι εξοπλισμένα με σύγχρονους αναλυτές νέας τεχνολογίας και αντιδραστήρια τελευταίας γενιάς. Πάντως βλέπω ότι είναι ένα σύγχρονο εργαστήριο. Είναι ένα σύγχρονο εργαστήριο. Η φιλοσοφία σας γενικότερα ποια είναι όμως στην ιατρική? Στην ιατρική θα σας πω, ο ασθενής ζητά από τον γιατρό του σωστή και έγκαιρη διάγνωση, αποτελεσματική θεραπεία, αλλά παράλληλα καλοσύνη και ανθρώπινη συμπεριφορά. Προϋπόθεση λοιπόν για την ουσιαστική σχέση γιατρού-ασθενή είναι η καλή επικοινωνία. Οπότε βάσει αυτές τις φιλοσοφίες προχωράτε και εσάς και στο προσωπικό, γιατί έχετε και προσωπικό. Ακριβώς έτσι πορευόμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα για μια γυναίκα, βέβαια, δεν ξέρω πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να είναι σήμερα γιατρός και πώς καταφέρνετε και συνδυάζετε και την ιατρική και την εργασία και την οικογένεια. Γιατί έχετε και οικογένεια, έχετε και παιδιά. Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Δεν θα σας πω ψέματα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, διότι υπάρχει υπερβολικός εργασιακός φόρτος, τεράστια ευθύνη. Αλλά ξέρετε, στις μέρες μας οι γυναίκες επενδύουν χρόνο, προσοχή, ενέργεια στη δουλειά τους, θέλοντας να εκφραστούν δημιουργικά. Γιατί μέσα από αυτό κερδίζεις αυτοεκτίμηση και ευχαρίστηση. Άρα λοιπόν, όλα μπορούν να συνδυαστούν, με αρκετή όμως προσπάθεια και υπομονή. Να περάσουμε και σε μερικές συμβουλές. Επειδή είμαστε μαζί σήμερα, έχουμε τη χαρά να σας φιλοξενούμε στην εκπομπή Βιογραφίες του Super B. Κάποιες συμβουλές ό,τι αφορά την πρόληψη. Δίνουμε σημασία στην πρόληψη και πόσο σημαντική είναι η πρόληψη και γενικότερα και η διατροφή στη ζωή μας? Θα σας πω, η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα σας πω μία λέξη, check-up. Οι εξετάσεις που σώζουν ζωές. Το γνωρίζετε ότι οι γυναίκες ζουν κατά μέσο όρο 6 χρόνια περισσότερο από τους άνδρες, ακριβώς διότι δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην πρόληψη. Ουσιαστικά αφιερώνοντας μία μέρα το χρόνο για να κάνουμε τις βασικές εξετάσεις που συνθέτουν ένα check-up, μπορούμε να προλάβουμε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή με τόση ενημέρωση δεν κάνουν check-up πολύ εύκολα, ακόμα και σήμερα? Δυστυχώς όχι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ αμελείς σε αυτό το κομμάτι. Και όταν μάλιστα οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε ότι ακόμη και οι πιο σοβαρές παθήσεις, όταν διαγνωστούν έγκαιρα και στα πρώτα στάδια, μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Τώρα, επειδή η πρόληψη συνδέεται και λίγο με τη διατροφή, όπως είπα και λίγο στο ερώτημα, πόσο σημαντική είναι η διατροφή στη ζωή μας? Η διατροφή είναι, ισορροπημένη διατροφή είναι αναγκαία για κάθε ηλικία. Στην περίπτωση όμως των παιδιών,
Η διατροφή είναι πραγματικά μια πάρα πολύ σημαντική επένδυση για την υγεία τους, αλλά και για την ποιότητα της ζωής τους σαν ενήλικες. Η διατροφή μας πρέπει να χαρακτηρίζεται από ποικιλία, σταθερές ώρες γευμάτων, αποφεύγοντας κυρίως το αλάτι και τη ζάχαρη. Αυτό ισχύει και για παιδιά και για ηλικιωμένους, για γονείς, για όλες τις ηλικίες. Ισχύει για όλους, ισχύει για όλους. Αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει επίσης να αντιληφθούμε είναι ότι πρέπει να βάλουμε την πρόληψη στη ζωή μας, τις προληπτικές εξετάσεις. Ανάλογα λοιπόν με την ηλικία, το φύλο, το κληρονομικό ιστορικό, οι εξετάσεις διαφοροποιούνται. Έτσι. Και να μην πάμε βέβαια στο γιατρό, στο βιοπαθολόγο μας, όταν κάτι έχουμε. Όταν πια θα είναι πολύ αργά. Καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις. Και αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι μία φορά το χρόνο πρέπει όλοι, ανεξαρτήτου ηλικίας, να υποβαλόμαστε σε μία γενική εξέταση αίματος, καθώς επίσης και σε έναν βιοχημικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει εξετάσεις όπως είναι η μέτρηση του σαχάρου, της χοληστερόλης, των τριγλυκεριδίων και πολλές ακόμα εξετάσεις. Οι άνδρες μετά την ηλικία των 50 οφείλουν να ελέγχουν τον προστάτη με την εξέταση του PSA. Οι γυναίκες αντίστοιχα να κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο της οστεοπόρωσης. Και όσον αφορά τα παιδιά, εκτός από την γενική αίματος και τις βιοχημικές εξετάσεις, καλό είναι να ελέγχουν και τη λειτουργία του θυροειδούς αδένα, ο οποίος παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή τους. Και αυτό είναι σημαντικό εξίσου, γιατί μπορεί κάποιος να το καταλάβει δηλαδή πολύ αργότερα στη ζωή του. Βεβαίως, όταν προκύπτουν κάποια μικροπροβλήματα. Βεβαίως. Δεν είναι αρκετό να λέμε ότι θα εξεταστούμε μία φορά στα 5 ή στα 10 χρόνια. Θα πρέπει ετησίως να αφιερώνουμε αυτή τη μία μέρα όπου θα μπορούμε να προλάβουμε πάρα πολλά πράγματα. Πάντως είναι θέμα μέλειας, είναι και οικονομικό το θέμα. Θα σας πω, τα τελευταία χρόνια σίγουρα υπάρχει και τεράστιο οικονομικό πρόβλημα, το οποίο όπως και να το κάνεις θα βάλει μια δεύτερη σκέψη. Αλλά νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο στο οποίο θα πρέπει να δίνουμε προτεραιότητα. Έτσι, η υγεία πάνω απ' όλα. Κύριε Ράλη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι εργάζεστε πολύ σκληρά και αφαιρώνετε πολύ χρόνο σε αυτό που κάνετε, γιατί το αγαπάτε πάρα πολύ. Να συνεχίσετε έτσι και να ανοίξετε και άλλο κέντρο και σε άλλη περιοχή μελλοντικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.